Χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα vlog το οποίο είναι κάτι έτσι σαν επαναληπτικό revision που λένε στα αγγλικά. Θα επαναεπισκεφτούμε το θέμα των τοξικών γονέων. Είχα μια εξαιρετική επιστολή από μια νεαρή γυναίκα η οποία περιγράφει την κατάσταση με τους δικούς τους τοξικούς γονείς και γι' αυτό έχω επιλέξει να βάλω τον τίτλο «Τοξικοί γονείς εν δράση». Διαβάζω την επιστολή. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλημέρα. Χαίρετε. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για το κοινωνικό έργο που επιτελείς μέσω το ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι μεγάλη παρηγοριά για όλους εμάς και παράλληλα ένα φωτεινό παράδειγμα να μην τα παρατάμε ποτέ. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και εσύ και η αγαπημένη σου. Σε ευχαριστώ. Είμαι 35 χρονών, εργάζομαι ως εκπαιδευτικός, δεν έχω σχέση αυτή την περίοδο. Σου γράφω και εγώ για ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα του καναλιού. Τους τοξικούς και δι τους τοξικούς γονείς. Έχω και εγώ την ατυχία να μεγαλώσω μέσα σε μια άκρος τοξική οικογένεια, η οποία διαστρέβλωνε στο μέγιστο βαθμό την πραγματικότητά μου. Ο πατέρας μου θεωρούσε ότι οι χαρούμενοι άνθρωποι είναι χαζοί και ότι η στενοχώρια και ο συνεχής προβληματισμός συνάδουν με τη σοβαρότητα και την ακεραιότητα ενός ανθρώπου. Από την άλλη, η μητέρα μου το έπαιζε μονίμως θύμα, μοιραζόταν πάντα τα προβλήματα που είχε με τον πατέρα μου με εμάς, εμένα και την αδερφή μου, και εμείς στη μέση προσπαθούσαμε να ισορροπήσουμε μέσα στη ψυχοπάθειά τους. Εντελώς τυχαία γυρίζω αυτό το vlog μετά από την ανάγνωση που έκανα σήμερα το πρωί από το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή. Σήμερα διαβάζαμε το 8ο κεφάλαιο και στο τέλος του 8ου κεφαλαίου αναφέρονται οι 5 συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας που χρησιμοποιεί μια τοξική οικογένεια προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία, εντός αγωγικών ισορροπία, την αρρωστημένη ισορροπία ανάμεσα στα μέλη της. Ο πρώτος είναι η άρνηση δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο δεύτερος είναι η προβολή για τα προβλήματα των παιδιών, το γονιό φταίνε οι γονείς ή οι γονείς λειτουργούν με προβληματικούς τρόπους επειδή τα παιδιά τους ενοχλούν. Ο τρίτος είναι η υπονόμευση, όταν ένα μέλος της οικογένειας προσπαθεί να εξηγιάνει τη δική του ψυχική κατάσταση και πνευματική κατάσταση, τότε η οικογένεια σαμποτάρει την πρόοδό του. Ο τέταρτος τρόπος είναι η τριγωνοποίηση, αυτό ακριβώς που περιγράφει η κοπέλα, ότι η μητέρα έλεγε τα προβλήματα της στα παιδιά προκειμένου να τραβήσει προς το μέρος της. Και ο πέμπτος φυσικά είναι η διατήρηση της μυστικότητας και μυστικοπάθειας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο της Dr. Susan Forward, είναι από τις εκδόσεις Λίχνος. Όσοι θέλουν να πάρουν αυτό το βιβλίο μπορούν να το αγοράσουν. Υπάρχει και σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή. Και επίσης, αν κάποιος θέλει να το ακούσει σε μορφή video book, μπορεί να μπει στη συμμετοχή στο κανάλι. Λεπτομέρειες υπάρχουν στην περιγραφή όλων των βίντεο για το πώς μπορεί κάποιος να μπει στη συμμετοχή. Λέει η κοπέλα, και εμείς στη μέση προσπαθούσαμε να ισορροπήσουμε μέσα στη ψυχοπάθειά τους. Ποτέ μα ποτέ δεν βοήθησαν τα παιδιά τους ουσιαστικά. Μας έλεγαν μπράβο μόνο όταν μας το αναγνώριζε η κοινωνία. Ποτέ μα ποτέ δεν μας αποδέχτηκαν. Ποτέ δεν δέχονταν τη γνώμη μας, τα συναισθήματα μας. Και εγώ και η αδερφή μου νιώθουμε ότι εμείς τους μεγαλώσαμε. Μιλάμε ακριβώς εδώ πέρα για τη γονεοποίηση των παιδιών, που είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο σε τοξικές οικογένειες. Όποτε φέρναμε αντιρρήσεις, ο πατέρας μου σταματούσε τη θεραπεία που έκανε και μας έλεγε ότι θα πεθάνει εξαιτίας μας και εμείς μαθαίναμε να το βουλώνουμε προς παραδειγματισμό και συμμόρφωση, επίκληση στο συναίσθημα και ύψιστη χειριστικότητα εκ μέρους του πατέρα σου. Η μητέρα μου, το αιώνιο θύμα, μια χαρά μας χειριζόταν και μας έβαζε λόγια για τον πατέρα μας, ότι δεν την καταλαβαίνει, ότι μονίμως τη στεναχωρεί, ότι ο παραλογισμός τους δεν τελείωνε ποτέ. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι μου κάνανε προξενιά από τα 26 μου και επειδή τα αρνιόμουν, ειδικά η μητέρα μου μου κράταγε μούτρα. Η μάνα μου πάντα είναι μέσα στην ιστερία. Φωνάζει και δημιουργεί καυγάδες χωρίς λόγο. Είναι συγκεντρωτική, θέλει να επιβάλλεται και να γίνεται το δικό της. Στο σπίτι μας έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα
Και αντί να προσπαθήσουν να αυξήσουν τα οικογενειακά έσοδα, μας λένε, ακούστε τώρα παραλογισμό, παντρευτείτε εσείς και θα σας τα φτιάξουμε όλα και σπίτια και εξοχικά και αυτοκίνητα. Θα το πω ξανά, παραλογισμός. Χώρισα πριν 2 χρόνια από μια μακροχρόνια σχέση, δεν ζήτησα καμιά παρηγοριά από αυτούς, αλλά το φαρμάκι της η μάνα μου το έριξε. Και τώρα τι θα απογίνεις, πώς σε άφησε αυτός, δεν σε σκέφτηκε καθόλου? Μητρικότατη, εντός εισαγωγικών, not η μητέρα σου. Από μικρή νιώθα τύψεις και ενοχές για θέματα που δεν έπρεπε. Πάθαινα νευρώσεις και έκλαιγα μόνη μου. Όταν λέει νευρώσεις η κοπέλα εδώ, εννοεί ψυχολογικά θέματα τα οποία είναι επίκτητα. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, είχα μάθει όμως σαν στρατιωτάκι να μαζεύω τα κομμάτια μου και να συνεχίζω να μπαίνω στον ψυχολογικό πόλεμο που μου έκαναν οι ίδιοι μου οι γονείς. Ο πατέρας μας ποτέ δεν ασχολήθηκε με την ανατροφή μας. Πήγαινε στη δουλειά του και μετά τα χόμπι του, εφημερίδα, ποδόσφαιρο, καφενείο. Μόνο αν του χαλούσαμε την οικογενειακή μόστρα, ασχολούνταν εντός εγώ μαζί μας. Και αυτό μέσω των ψυχολογικών εκβιασμών, ότι θα πεθάνει, ότι θα γίνουμε του πεζοδρομίου και άλλα συναφή. Δεν μας χτύπησαν ποτέ, αλλά η ψυχολογική καταπίεση που έχουμε υποστεί τόσα χρόνια έχει αφήσει στη ψυχή μου ένα βαθύ τραύμα που δεν λέει να κλείσει. Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, ο πατέρας μου είπε «Σιγά, δεν πέρασες την ιατρική σαν την ξαδέρφη σου». Τελείωσα με άριστα, έκανα 2 μεταπτυχιακά για τα οποία ντρεπόμουν να μιλάω όταν ήταν μπροστά οι γονείς μου, μιας και ήμουν μοφρωμένη μεν, αλλά ανήπαντρη. Έδωσα κατατακτήρια σε δεύτερη σχολή και όταν γύρισα στο σπίτι, ο πατέρας μου αντί να με ρωτήσει πώς πήγα, μου έβαλε τις φωνές επειδή μέσα στο άγχος μου ξέχασα ανοιχτό το λάπτοπ. Και έτσι απρόσεχτη που είμαι, θα τους βάλω φωτιά στο σπίτι. Ναι. Έχουμε ακούσει για πολλά σπίτια που κάηκαν από ανοιχτό λάπτοπ. Ναι. Κατηγορούν τους φίλους μου και δεν θέλουν να κάνω παρέα μαζί τους, αλλά όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση, χωρίς ντροπή, χρησιμοποιούν κάθε γνωριμία μου προκειμένου να ανταπεξέλθω στο εκάστοτε πρόβλημα. Αρκετοί φίλοι μου έχουν πολύ καλές θέσεις στην εργασία τους και ανάλογες γνωριμίες. Σημειωτέων ότι οι γονείς μου δεν έχουν φίλους και παρέες, παρά κάποιες ελάχιστες γνωριμίες φιλίες, από τις οποίες τις περισσότερες φορές λαμβάνουν αδιαφορία. Μάλιστα, τους τοξικούς δεν θέλει κανείς να τους κάνει παρέα, εκτός και είναι αναγκασμένος να τους κάνει παρέα, όπως να είναι οι συγγενείς του ή οι γονείς του, στην περίπτωση σας εσάς. Γενικότερα, οι άνθρωποι δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και αυτό παλιά με πλήγωνε πολύ. Αντιλαμβανόμουν ότι οι γονείς μου ήταν προβληματικοί και ανένταχτοι. Πάντα κάνουν κηρύγματα και είναι αντίθετοι σε όλα. Καμία αλλαγή. Αυτό είναι το μότο της ζωής τους, να μην γίνει καμία αλλαγή. Ειδικά η μητέρα μου δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Στο σπίτι τη βοηθάμε σε όλα και πάντα έχει παράπονα και γκρίνιες. Ξεκινάει διάφορα χόμπι και πάντα τα εγκαταλείπει, καθώς όπως λέει δεν γίνεται σωστή δουλειά εκεί και όλα στραβά τα βρίσκει. Περιττό να σου πω ότι δεν θέλει να πάει σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο γιατί όπως λέει δεν είναι τρελή. Οι γονείς μου γίνονται χαλοί να τους πατήσει ο καθένας, αλλά για τα παιδιά τους είναι βασανιστές. Μια ζωή κοιτούσαν να λύσουν τα προβλήματα των γύρω και των συγγενών. Μαύριζαν την ατμόσφαιρα του σπιτιού, χωρίς να σκέφτονται τα παιδιά τους και το τι βιώνουν. Τους λέγαμε ότι δεν μπορούσαμε να αντέξουμε άλλα προβλήματα και αυτοί μας έγραφαν. Νιώθω ότι θέλουν να μας καταστρέψουν τη ζωή. Βλέπω άλλες οικογένειες και τις χαίρομαι. Βλέπω γονείς να κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους και να χαίρονται για την ευτυχία των παιδιών τους. Και κάπου εδώ με πιάνουν τα κλάματα και να ρωτιέμαι γιατί. Τι έχω κάνει. Γιατί μου αξίζει τέτοια τιμωρία. Νομίζω πως μόνο αν βρω απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα ηρεμήσω. Αυτός είναι και ο λόγος που σου γράφω. Ότι θα λυτρωθώ αν μάθω το γιατί μου αναλογούν τέτοια ψυχικά βασανιστήρια. Πάντα ένιωθα μια απαξίωση από τους γονείς μου. Μάλιστα, πριν από μια εβδομάδα έρθαν τα ευχάριστα νέα του διορισμού μου. Έχω γυρίσει 12 χρόνια την Ελλάδα ως αναπληρώτρια.
Η μάνα μου το είπε στον πατέρα μου ενώ ήταν ξαπλωμένο το μεσημέρι. Εκείνος προτίμησε να κοιμηθεί και όταν σηκώθηκε ήρθε να με συγχαρεί. Αυτή η πράξη του μου φάνηκε τόσο υποτομητική που με αποξένωσε ακόμη περισσότερο από αυτόν. Ζηλεύει, κόρη μου, ζηλεύει. Ζηλεύει που προοδεύεις. Ο πατέρας σου ζηλεύει που προοδεύεις. Τόσο τοξικός είναι. Τώρα πια δεν με νοιάζει, δεν θέλω ειλικρινά ούτε τα συγχαρητήριά τους ούτε τα μπράβο τους. Μπορεί να ακουστεί τρελό, αλλά δεν θέλω να μοιράζομαι μαζί τους τις χαρές μου. Δεν είναι καθόλου τρελό. Με ανθρώπους τοξικούς που μας φθονούν, εννοείται ότι δεν μοιραζόμαστε μαζί μας τις χαρές μας, μαζί τους τις χαρές μας, επειδή θα μας τις δηλητηριάσουν τις χαρές μας. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό ψυχολογικά, μα πραγματικά τα συγχαρητήρια από το στόμα τους ηχούν στα αυτιά μου σαν συλληπιτήρια. Ναι, γιατί λυπούνται που εσύ προοδεύεις, σε θέλουν να είσαι χειρότεροι από αυτούς για να νιώθουν ανώτεροι πάνω σου. Πριν λίγες μέρες άκουσα μια συνάδελφο να λέει ότι όταν έχασε τον πατέρα της, τοξικός φούλο πατέρας της, ξαλάφρωσε, ξαναγεννήθηκε, απελευθερώθηκε και ντρέπομαι που το λέω, αλλά νομίζω ότι ταυτίστηκα μαζί της και εγώ θα ταυτιζόμουν μαζί της και ο κάθε ένας που έχει τέτοια βιώματα θα ταυτιζόταν μαζί της. Παρέλειψα να σου πω ότι από την εφηβεία μου ακόμα έχω μπει σε έναν αέναο κύκλο ψυχοσωματικών προβλημάτων, εμετή, πονοκέφαλη, γαστρεντερικά προβλήματα, δύσπνες και άλλα. Έχω πάει σε πολλούς γιατρούς και όλοι μου λένε ότι το άγχος θα με καταστρέψει. Εδώ και 6 χρόνια κάνω ψυχοθεραπεία, εξελίσσομαι και πραγματικά είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου και μπράβο σου που το κάνεις. Έμαθα στη ψυχοθεραπεία όλα αυτά που μου στέρισαν οι γονείς μου. Έμαθα να αγαπάω τον εαυτό μου σαν να είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος του κόσμου. Βεβαίως για σένα εσύ είσαι ο σημαντικότερος άνθρωπος του κόσμου, για τον καθένα μας ο εαυτός μας είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος του κόσμου. Η ψυχολόγος μου είναι εξαιρετικός άνθρωπος και επιστήμονας. Πολύ άξια γυναίκα σαν εσένα. Αλλά δεν μπορώ ακόμα να διαχειριστώ τους γονείς μου. Επίσης είμαι πολύ τυχερή καθώς έχω κοντά μου πολύ αξιόλογους ανθρώπους, αρκετοί από τους οποίους είναι φίλοι μου. Δυστυχώς όμως αυτά ντρέπομαι να τα μοιράζομαι μαζί τους. Μόνο η κολλητή μου τα ξέρει, η οποία έχει περάσει πολλά εξαιτίας των επίσης τοξικών γονιών της και νιώθω ότι με καταλαβαίνει. Ευτυχώς επιλέγω να συναναστρέφω με άτομα ψυχικά υγιή. Αυτό με βοηθά πολύ να κρατήσω μια ισορροπία στη ζωή μου και να τη βλέπω πιο καθαρά. Και καλά κάνεις. Έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές στη ζωή μου, αλλά είναι θλιβερό που μεταξύ αυτών δεν υπάρχει ούτε μία με τους γονείς μου. Είναι θλιβερό που οι γονείς μου μου έβαζαν συνεχώς εμπόδια, που προσπαθούσαν να με αποτρέψουν από όλα αυτά που μου χαρίζουν ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία, φίλους και σπουδές. Πώς γίνεται ένας γονιός να θέλει το κακό του παιδιού του? Μου φαίνεται ασύλληπτο και όμως δεν είναι ασύλληπτο, δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά και θα σου το γράψουν και στα σχόλια πολλοί φίλοι από εδώ από το κανάλι ότι είχαν και έχουν δυστυχώς ακόμη παρόμοια βιώματα. Δεν θέλω να σε κουράζω άλλο. Ένα τελευταίο θέλω να σου πω. Νιώθω ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να έχω μια ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή, λες και είμαι καταδικασμένη να ζω στη δυστυχία. Πώς μπορώ να το αλλάξω αυτό? Θέλω να ζήσω τη ζωή που αξίζει σε κάθε άνθρωπο. Θα το πετύχω? Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Γνωρίζω ότι έχεις πολλές υποχρεώσεις, αλλά θα περιμένω όσο χρειαστεί για την απάντησή σου. Συνέχισε να κάνεις όμορφα πράγματα που γεμίζουν την ψυχή σου. Γεμίζεις και τη δική μας ψυχή. Κάθε μέρα είναι ένα μικρό θαύμα. Με εκτίμηση και πολύ αγάπη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για την επιστολή που μου έστειλε και την οποία σας διάβασα τώρα. Τοξικοί γονείς εν δράση και τα ερωτήματα είναι δύο. Γιατί μου συνέβη και αυτό? Τι έκανα και μου αξίζει να έχω γεννηθεί από τοξικούς γονείς? Το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, θα μπορέσω ποτέ να ζήσω μια καλή ζωή έχοντας τέτοιους γονείς? Απαντάω κατευθείαν στο πρώτο ερώτημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί έχεις τοξικούς γονείς και δεν θεωρώ πως έχεις κάνει κάτι εσύ ώστε να σου αξίζουν τοξικοί γονείς. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ και τώρα ότι η μεγαλύτερη τύχη ή ατυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ή καλύτερα το σημείο στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για τύχη και ατυχία είναι στο ποια οικογένεια θα σε γεννήσει. Σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς και θα μεγαλώσεις ή ποια οικογένεια θα σε υιοθετήσει εφόσον έχουμε πιάσει και το θέμα της υιοθεσίας. Πρόσφατα. Δεν φταίει το παιδί σε καμία περίπτωση για το γεγονός ότι το γέννησαν ή το μεγαλώνουν τοξικοί γονείς. Σε καμία περίπτωση.
πώς μπορεί ένα γέννητο παιδί να έχει ευθύνη για το ποιοι άνθρωποι θα το γεννήσουν και θα το μεγαλώσουν. Δεν φταίσαι εσύ σε κάτι. Δεν είναι τιμωρία προς εσένα από το Θεό, από το σύμπαν, από τη φύση το γεγονός ότι έχεις γεννηθεί σε αυτή την οικογένεια. Σε καμία περίπτωση. Ακόμη και αν δεχθούμε τη θεωρία της μετενψύχωσης ή της μετενσάρκωσης που λέει ότι που είναι μια πίστη των ανατολικών θρησκείων που λέει ότι οι ψυχές επανέρχονται πολλές φορές στον κόσμο μέχρι να τελειωθούν. Αν τη δεχτούμε αυτή τη θεωρία ότι ισχύει, είναι θεωρία, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ισχύει ή όχι, αν δεχτούμε αυτή τη θεώρηση της ζωής, ακόμη και αν σε προηγούμενες ζωές δεν είχες εξελιχθεί πολύ ως άνθρωπος και έχεις γεννηθεί σε αυτή την τοξική οικογένεια για να βοηθηθείς ώστε να εξελιχθείς, δεν είναι τιμωρία αυτό το πράγμα, είναι δώρο. Ακούγεται λίγο τρελό αυτό που λέω, το ξέρω και ξαναλέω, προϋπόθεση για να το σκεφτούμε αυτόν τον τρόπο είναι να δεχόμαστε αυτή τη δοξασία ότι οι άνθρωποι ξαναγεννιούνται, οι ψυχές ξαναγεννιούνται πολλές φορές μέχρι την τελείωση. Λοιπόν, δεν φταίς εσύ σε κάτι για το ότι σε έχουν γεννήσει τοξικοί γονείς. Έτυχε. Ήταν η τύχη σου. Έτυχε να γεννηθείς σε αυτή την οικογένεια. Είχες αυτή την ατυχία. Από την άλλη όμως, επειδή σε διαβάζω και σε διαβάζουν και σε ακούνε και οι φίλοι που ακούνε αυτό το βίντεο, δεν είσαι τυχαίος κορίτσι, δεν είσαι τυχαίος άνθρωπος. Έχεις μυαλό, έχεις ενάργεια, έχεις αντίληψη και έχεις και πνευματικότητα και έχεις και μαχητικότητα. Ενώ γεννήθηκες σε αυτό το περιβάλλον, αντί να εξελιχθείς σε ένα κλόνο τους, έγινες εντελώς διαφορετική. Επιδίωξες να σπουδάσεις, επιδίωξες να εξελιχθείς, επιδίωξες να στήσεις υγιείς φιλίες και να δημιουργήσεις έτσι τη δικιά σου οικογένεια, την πνευματική, ψυχική και φιλική οικογένεια και πέτυχες να διαφοροποιηθείς από αυτούς. Εκεί που έχεις θέμα όμως είναι ότι μένεις μαζί τους. Είτε μένεις μαζί τους στο ίδιο σπίτι, είτε μένεις μαζί τους στο ίδιο νοητό σπίτι. Ακόμη, κορίτσι μου, δεν έχεις κόψει τον ομφάλιο λόρο. Ακόμη δεν έχεις βγάλει τις πάνες. Ακόμη νιώθεις κορίτσι το γονιό σου, παιδί το γονιό σου. Είσαι 35 ετών, λες, ε. Κάτσε να δω. 35 ετών. 35 για να σιγουρευτώ. 35 ετών. Δεν είναι πλέον καιρός να κόψεις τον ομφάλιο λόρο. Δεν είναι πλέον καιρός να σταματήσεις να επανέρχεσαι στο πατρικό σου και στο μητρικό σου σπίτι. Δεν είναι πλέον καιρός να σταματήσεις να περιμένεις ότι οι γονείς σου θα είναι γονεϊκοί, ότι η μάνα σου θα γίνει μητρική και ο πατέρας σου πατρικός. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν έχει κάτι να σου δώσει. Οι γονείς σου δεν έχουν γονεϊκότητα. Οπότε όσες φορές και αν πας να τους πεις «Έχω πολύ καλά νέα, έχω διοριστεί», δεν θα χαρούν. Όσες φορές και αν μοιραστείς τον πόνο σου μαζί τους, δεν θα λυπηθούν. Γιατί δεν έχουν γονεϊκότητα. Ο πατέρας σου δεν έχει πατρικότητα και η μητέρα σου δεν έχει μητρικότητα. Πάρ' το απόφαση. Οι γονείς σου δεν είναι γονεϊκοί. Πάρ' το απόφαση. Δεν έχει άλλο τρόπο. Πάρε το απόφαση. Και απομακρύνσου από αυτούς. Κράτησε τις απαραίτητες επαφές για να είσαι εσύ καλά. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις, ξέρω εγώ, να παίρνεις τηλέφωνο μια φορά το μήνα ή μια φορά το δίμηνο ή να τους συναντάς μια φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο, να τους συναντάς σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Να τους συναντάς για να τους δεις για λίγο και να φύγεις και να μην παραμένεις αρκετή ώρα εκεί πέρα στο χώρο τους ώστε να τοξικωθείς. Ο Ίρβιν Γιάλον στο βιβλίο του «Η μάνα και το νόημα της ζωής» περιγράφει έτσι πολύ γραφικά ότι λέει μπορούσε να παραμείνει με τη μάνα του στο ίδιο δωμάτιο μόνο 30 λεπτά πριν αρχίσει να τρελαίνεται. Εάν παρέμενε πάνω από 30 λεπτά στο ίδιο δωμάτιο με τη μάνα του, λαλούσε. Ο Ίρβιν Γιάλον, παγκοσμίως φήμης ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, ο μεγαλύτερος εν ζωή εκπρόσωπος της υπαρξιακής ψυχοθεραπευτικής θεραπείας, πολυγραφότατος best-seller συγγραφέας. Κι όμως, ο Ίρβιν Γιάλον μόνο 30 λεπτά μπορούσε να μείνει με τη μάνα του στο ίδιο δωμάτιο πρωτού λαλήσει. Εσύ και εγώ, γιατί να είμαστε πιο δυνατοί από τον Ίρβιν Γιάλον
και να επιδιώκουμε να μένουμε μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια και να θεωρούμε ότι πω, μα γιατί τρελαίνομαι. Τρελαίνεσαι γιατί μένεις εκεί μέσα στην πηγή της τρέλας. Μακριά, μακριά, μακριά. Εξάλλου δεν είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο ένα παιδί μετά την ενηλικίωση, μετά που θα τελειώσει τις σπουδές του θα έλεγα, να ζει με τους γονείς του. Λες ότι έχει 12 χρόνια που είσαι αναπληρώτρια σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Φαντάζομαι ότι όταν πήγαινες για να δουλέψεις σε άλλα μέρη, μετακόμιζες και επέστρεφες το καλοκαίρι στους γονείς σου. Δεν είναι καιρός τώρα που διορίστηκες να κάνεις τη δική σου βάση. Και ας μένεις σε ένα δωμάτιο. Ας μένεις σε ένα δωμάτιο 2x3 ή 2x2, σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο. Ας έχεις ένα πολύ μικρό προσωπικό χώρο, αλλά είναι προσωπικός χώρος, να είναι το σπίτι σου. Όχι το σπίτι σου να είναι το σπίτι της μάνας σου και του πατέρα σου, το οποίο το έχεις περιγράψει με πολύ γλαφυρό τρόπο πως είναι αυτό το σπίτι. Στο χέρι σου είναι να ξεκόψεις. Και θα σου πω και το άλλο, ακόμη και αν οι γονείς σου ήταν ιδανικοί γονείς που δεν υπάρχουν, οι πολύ καλοί γονείς που μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, πάλι δεν θα ήταν υγιές και φυσιολογικό να παραμένεις, να διαμένεις μαζί τους στην ηλικία των 35 ετών ή να ανήκεις σε εκείνο το νοικοκυριό στην ηλικία των 35 ετών. Ξεκόλα. 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 Το δεύτερο ερώτημα. Θα μπορέσω ποτέ να έχω μια χαρούμενη και υγιή ζωή έχοντας τέτοιους γονείς? Εάν κάνεις αυτά που σου λέω ως απάντηση στο πρώτο ερώτημα, ναι, θα μπορέσεις και στο δεύτερο ερώτημα. Εάν όμως επιμένεις και θες να τα έχεις καλά με τους γονείς σου και να συνεχίσεις να εξακολουθήσεις να έχεις στενή σχέση με τους γονείς σου, παρόλο που αυτή είναι τοξική, και να θεωρείς ότι δεν θα επηρεάζεσαι από την τοξικότητά τους, δεν θα μπορέσεις ποτέ να έχεις μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Πρέπει να ξεκόψεις. Πρέπει να αποξενωθείς από αυτούς. Και μιλάμε για μια αποξένωση ενηλίκων παιδιών που γίνεται εθελούσια. Από μόνη σου θα αποξενωθείς από αυτούς, προκειμένου να προστατεύσεις την ψυχική σου ισορροπία. Την πολύτιμη ψυχική σου ισορροπία. Και το λέω αυτό και ως μάνα. Εντάξει. Γνωρίζετε ότι έχω δύο παιδιά τα οποία είναι στην εφηβεία. Νομικά είναι ενήλικα, είναι ακόμη στην εφηβεία. Ο γιος μου είναι 24 και η κόρη μου είναι 21 στα 22. Εάν τα παιδιά μου όταν έρχονται σε στενή επαφή μαζί μου βιώνουν τοξικότητα, βιώνουν αισθήματα ανελευθερίας, νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνω, νιώθουν ότι δεν τους κάνω καλό, καλά κάνουν να απομακρυνθούν από εμένα. Ναι, από εμένα. Από εμένα, τη μάνα τους, τη Θέκλα. Να απομακρυνθούν. Γιατί το να είσαι γονιός δεν σημαίνει ότι είσαι τέλειος και δεν σημαίνει ότι είσαι απαραίτητος σε όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών σου. Η γονική παρουσία είναι απαραίτητη μέχρι τα 18 χρόνια του παιδιού, για να ούτως ώστε ο γονιός να φροντίζει και για τη σωματική και για τη συναισθηματική και τη ψυχική και την πνευματική ασφάλεια του παιδιού του. Που αρκετοί από εμάς τους γονείς δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε ούτε αυτό. Μετά τα 18 έτη, μετά που το παιδί πάει να σπουδάσει, που το παιδί αρχίζει να εργάζεται, οι γονείς πρέπει να απομακρυνόμαστε. Πρέπει να φεύγουμε, να σταματήσουμε να θέλουμε να ελέγχουμε τις ζωές των παιδιών μας, να σταματήσουμε να θέλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα για τις ζωές των παιδιών μας ή να κρίνουμε τα πάντα στις ζωές των παιδιών μας και να παίρνουμε εμείς αποφάσεις για αυτά ή να κριτικάρουμε τις αποφάσεις τους ή να έχουμε εμείς αντιδράσεις στις όποιες συμπεριφορές ή στις όποιες στάσεις ζωής έχουν τα παιδιά μας. Είναι δική τους η ζωή. Το λέω και εγώ ίδια προσωπικά ως μητέρα, που κάποιοι μπορεί να λένε ότι είμαι καλή μητέρα, κάποιοι να λένε ότι είμαι κακή μητέρα, είμαι πολύ θετική στο να μην έχουν ιδιαίτερες επαφές τα παιδιά μου μαζί τους, μαζί μου, προκειμένου να ζήσουν μια ελεύθερη ζωή και προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να χτίσουν τη δική τους ζωή με βάση τη δική τους ψυχή, το δικό τους μυαλό, το δικό τους τρόπο σκέψης, τα δικά τους θέλω, τις δικές τους ελευθερίες, τις οποίες τις δικαιούνται επειδή είναι η δική τους ζωή. Αν δεν ξεκολλήσουν τα παιδιά από τους γονείς, δεν θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν τη δική τους ζωή. Θα ζουν πάντα μια ανταπόκριση της ζωής των γονέων τους. Οπότε ναι, φιλενάδα, μπορείς να ζήσεις μια δική σου υγιή και χαρούμενη ζωή, εάν επιτέλους ξεκολλήσεις από τους τοξικούς γονείς σου. Ξεκόλα. Ξεκόλα, χωρίς τύψεις και χωρίς ενοχές. Και θα σου πω κάτι, από προσωπική πείρα πάλι. Όταν χρειάστηκε να ξεκολλήσω εγώ από τους δικούς μου γονείς, την περίοδο που χρειάστηκε να ξεκολλήσω, είχαμε πολύ έντονες ταραχώδεις σχέσεις. Όταν ξεκόλλησα για τα καλά και ουσιαστικά και πραγματικά ξεκόλλησα,
τότε μπορούμε να έχουμε και αγαπητικές σχέσεις εκ του μακρόθεν, προσεγμένα, λίγη ώρα, αλλά πλέον δεν τσακωνόμαστε. Δεν είναι φυσιολογικό τα ενήλικα παιδιά να έχουν στενή σχέση με τους ενήλικους γονείς τους. Δεν είναι φυσιολογικό. Η μόνη περίπτωση στην οποία είναι κατανοητό και επιθυμητό, ίσως και πώς να το πω, και το καταλαβαίνω, είναι οι γονείς σου να είναι ανήμποροι, να έχουν σοβαρά θέματα υγείας και να πας να τους, νοιαστείς, να φροντίσεις να έχουν ιατρική περίθαλψη, να φροντίσεις να έχουν κάποιον άνθρωπο δίπλα τους, επειδή είναι μεγάλη ηλικία. Εκεί ναι, το καταλαβαίνω να έχεις ένα γονιό ανήμπορο, άρρωστο, που να θέλει ανθρωπιστικά την ανάγκη σου. Τώρα ο γονιός σου να είναι μια χαρά και να εργάζεται και να κάνει και να φτιάξει, γιατί να πηγαίνεις εσύ και να θέλεις να έχεις στενή σχέση μαζί του? Δεν είναι normal, δεν είναι φυσιολογικό. Όταν οι γονείς κάνουν ένα παιδί, κάνουν μια σύμβαση ώστε για τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής του παιδιού να είναι ενεργή μέσα στη ζωή του παιδιού. Από τα 18 χρόνια και μετά πρέπει να ρεώνει η επίδραση γονεών και παιδιών, η σύνδεση γονεών και παιδιών, ώστε τα παιδιά να ζήσουν τη δικιά τους ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες που κάποιοι θεωρούμε τοξικές ή μπορεί να είναι τοξικές, να καταφέρουν να έχουν μια καλή ζωή και να έχουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση από τη ζωή τους. Και άλλα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε οικογένειες που να μην μας φαίνονται εμάς τοξικές ή να μην μας φαίνονται δυσλειτουργικές, να περιμένουν εξαιρετικά, να παραμένουν εξαιρετικά κολλημένα με αυτές τις οικογένειες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν δική τους ζωή και να ζουν μέσα σε ένα enmeshment, μέσα σε μια. Σε μια συναισθηματική μου μειξία άνευ προηγουμένου, σε μια συγχώνευση άνευ προηγουμένου. Είσαι 35 χρονών, είσαι μια νέα ανεξάρτητη γυναίκα, ζήσε ως νέα ανεξάρτητη γυναίκα, σταμάτα να ζεις σαν ένα παιδάκι, με όλη μου την αγάπη, φιλιά.